Πρακτικά τώρα. Πρακτικά, όταν κανείς θέλει να προχωρήσει σε αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε ο Χριστός, που είναι η θεωρία του Θεού, τι πρέπει να κάνει. Έτσι κάποιος θέλει να δει τον Θεό, θέλει να δει ενεργών τον Θεό μέσα του. Να εξετάσει ή αν υπάρχει αυτός ο Θεός ή δεν υπάρχει. Για να ξέρει κιόλας τι πρέπει να κάνει με αυτόν τον Θεό. Διότι αν δεν υπάρχει, πρέπει να τον απορρίψουμε, να τελειώνουμε, διότι δεν, πώς να πούμε, δεν είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι να ασχολούμαστε με ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Δεν έχει άλλη οδό εξέτασης από το να αφήσει τον εαυτόν του να υποστεί την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, η οποία συνίσταται σε τρία στάδια. Πρώτο στάδιο λέγεται καθαρτικό στάδιο ή κάθαρσης. Αυτό το στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος ατελείς ακόμα εις την πίστη και στη γνώση του Θεού, τηρεί, ας το πούμε, κατά έναν δουλικό τρόπο, έτσι, όπως το καταλαβαίνει, είτε γιατί, ξέρω εγώ, φοβάται τον Θεό, είτε γιατί θέλει να πάει στον Παράδεισο, είτε από περιέργεια, είτε από οτιδήποτε, αρχίζει έναν αγώνα απαλλαγής από τα πάθη και την αμαρτία στην πρακτική τους μορφή. Δηλαδή, έχω μέσα μου πολλές επιθυμίες. Έχω μια επιθυμία να πάω να φάω, ξέρω εγώ, μια πίτα σουβλάκια. Σήμερα είναι η σουβλάκια, τρέχουν τα σάλια μου, τη βλέπω στον ύπνο μου. Έχω μεγάλη επιθυμία να πάω να τη φάω αυτή την πίτα. Όμως, παρόλο που την επιθυμώ και τρέχουν τα σάλια μου, όμως σφίγγομαι και λέω, δεν θα πάω να τη φάω την πίτα αυτή. Τρώω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Προσπαθώ με τον αλφαβητοβήτα τρόπο να μην αφήσω τον εαυτό μου πρακτικά κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μέσα στα πρώτα στάδια, τα οποία είναι βέβαια απαραίτητα. Είναι η πρακτική εργασία. Δηλαδή είναι η καταπράξη, εκκοπή της αμαρτίας από πάνω μας. Η οποία βέβαια δεν είναι τόσο απλή όσο μια πίτα σουβλάκια, όπως ξέρετε όλοι σας και όλοι μας έχουμε πικρή μπύρα, αλλά είναι πολύ οδυνηρή και δεν επιτυχάνει πάντοτε δυστυχώς. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Όμως είναι το πρώτο στάδιο. Δηλαδή ο άνθρωπος να αρνηθεί την αμαρτία. Και αρχίζει να αρνεί την αμαρτία και θεωρητικά, ας το πούμε. Δηλαδή δεν θέλει να κάνει την αμαρτία. Προσπαθεί να κρατήσουν αυτό το να μην κάνει την αμαρτία. Αυτό το βοηθιέται ο άνθρωπος σε αυτήν την ασκητική ποδία, η παράστασή μας στις ακολουθίες της Εκκλησίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πρακτικά. Οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες, όλα αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα, εις το πρώτο στάδιο, το καθαρτικό, το οποίο είναι η αντίστασή μας προς την αμαρτία, είναι ταυτόχρονα και η επιτέλεση των αρετών. Δηλαδή αυτά που είπε ο Χριστός. Δηλαδή να δώσεις ελεημοσύνη, να κάνεις ελεημοσύνη. Μπορεί να μην θέλει να δώσεις, μπορεί να ευρεάσεις, ξέρω εγώ, το αλήθεια και σου ζητάει, ας πούμε, κάτι το οποίο εσύ θέλεις. Όμως, άντε, σφίγγεσαι να του δώσεις το μισό, ας πούμε, ξέρω, το ένα τέταρτο, όσο μπορείς. Αγωνίζεσαι να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να αγαπήσεις τον άλλο. Σου δώσε μια στο μάγουλο, δεν μπορείς να γυρίσεις και το άλλο, τουλάχιστον μην του δώσεις και εσύ μια, ας πούμε. Ή παρά το δώσεις 10, δώσεις του μόνο μια, όπως έλεγε ο εβραϊκός, ο μοσαϊκός νόμος. Ο δόντα αντί ο δόντας, που σας είπα άλλη φορά γιατί το είπε ο Θεός, θυμάστε. Γιατί οι Εβραίοι όταν τους έβγαλε ένα δόντα, τους έβγαλε την ολόκληρη μασέλα γίνει. Δηλαδή, το νομίζεις να βγάλεις ένα δόντα από τον Εβραίο, άσε που θα σου βγάζει και τα μάτια σου και το κεφάλι, αλλά πρώτα σου βγάζει τα δόντα και όλα, και μετά θα πήγαινε και παράκι. Όπως έκαμε σε ένα σύγχρονο Άγιο, ξέρετε παιδιά, πριν το 80, έχουμε ένα σύγχρονο μάρτυρα στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ήταν και Κύπριος, Λευκοσιάτης σαν και εσάς, που την αορία του Τρυπιώτη, ο Φιλούμενος, ο Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο οποίος ήταν στα Ιεροσόλυμα, ήταν στο Φρέαρ του Ιακώβ και οι Εβραίοι είχαν την καλή διάθεση, οι άνθρωποι, να τον κατακόψουν με 72 τσεκουριές. Βέβαια, και αφού τον κατάκοψαν 72 κομμάτια, του έβγαλαν και τα μάτια, του έκαμε και διάφορα άλλα πράγματα και τον βέβαια είχε. Το αποτέλεσμα τι ήταν, ο μεν Φιλούμενος βγήκε, το λείψαν το άφθαρτον και βοδιάζουν και επιτελεί θαύματα και οι καημένοι Εβραίοι μείναν εκείνοι που είναι και χειρότεροι γίνα.
Τέλος πάντων, είναι δηλαδή στο πρώτο στάδιο των πρακτικών, είναι η άρνηση της αμαρτίας και η επιτέλεση της αρετής. Είναι οι πράξεις. Το στάδιο το οποίο ονομάζουν οι πατέρες κάθαρση, καθαρτικό στάδιο, ή στάδιο των δούλων, δηλαδή αυτός ο οποίος δουλικά, ξέρω εγώ, με το έτσι θέλω κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, το οποίο μπορεί να μην το θέλει, αλλά πιέζει τον αυτό να το κάνει, έστω και δεν το αποδέχεται μέσα του. Είναι μια δουλική σχέση με τον Θεό, αλλά όμως δυστυχώς είναι απαραίτητη στην πρώτη μορφή. Δεν είναι τέλεια σχέση, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει. Μετά, αγωνιζόμενος άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, αυτό το στάδιο, για να πάμε και στους μουσουλμάνους και στους, ξέρω εγώ, τους Κινέζους, τους Βουδιστές, μπορεί να επιτελεστεί κατά έναν μεγάλο μέρος και εκτός εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος πράγματι βάσει της συνείδησης του να καθάρει τον εαυτόν του από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας και να λειτουργεί σχετικά φυσιολογικά, όπως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως στην φυσική του κατάσταση, όχι τη χαρισματική. Το δεύτερο στάδιο το οποίο προχωρεί ο άνθρωπος και προχωρεί οπωσδήποτε είναι το στάδιο του φωτισμού, το φωτιστικό, ή το στάδιο, όπως λένε οι πατέρες, των μισθωτών, αυτού δηλαδή που κάνει το αγαθό, γιατί προσδοκά από τον Θεό κάτι. Προσδοκά σαν μισθό από τον Θεό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Βασιλεία των Ουρανών, τη σωτηρία, το που λέμε. Κάνουμε αυτό το πράγμα για να σωθούμε, το λέει ο κόσμος με απλά λόγια. Αυτό δεν είναι τέλεια στάσης απέναντι του Θεού, ούτε τέλεια πίστης, ούτε τέλεια πνευματικότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ατελές όπως το πρώτο, αλλά ούτε τέλειο, διότι δεν είναι το τρίτο στάδιο. Σε αυτήν την κατάσταση είναι ο άνθρωπος. Φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή, αφού επέρασε ο άνθρωπος από το πρώτο στάδιο που απαλλάγηκε πλέον σχετικά από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας στο σώμα του και στις πρακτικές του μορφές, δηλαδή εμπόρεσε να κόψει πρακτικά την αμαρτία και τα πάθη, τότε προχωρεί ο αγώνας και γίνεται ο φωτισμός του νοός, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, ο νους του, αυτό το οποίο λέμε διάνοια, ας το πούμε, φωτίζεται. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον ο νους καταλαβαίνει και διακρίνει το αγαθό από το κακό, το θέλημα του Θεού από το θέλημα του Σατανά, το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και πείθεται ο νους του ανθρώπου ότι αυτό είναι το καλό. Και βλέπετε τον άνθρωπο αγωνιστεί μερικά χρόνια ή μερικές μέρες, δεν ξέρουμε, αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο ποικίλει, ας πούμε, το πράγμα. Ο νους του ανθρώπου πράγματι πείθεται και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι που είναι το τέλειο για τον άνθρωπο. Ενώ στην αρχή ο νους του ανθρώπου δεν πείθεται, σου λέει, ξέρω εγώ, λέω κάθε βράδυ, ας πούμε, τις προσευχές μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τις λέω, το μυαλό μου δεν το αποδέχεται αυτό, γιατί να λέω προσευχές, δεν το καταλαβαίνει. Λες, ξέρω από το κοίταξε αυτό το πράγμα που κάνει είναι αμαρτία. Μα γιατί είναι αμαρτία? Δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνει. Ο νους του δεν το δέχεται. Στο δεύτερο στάδιο, ο νους δέχεται. Φωτίζεται ο νους, δέχεται, καταλαβαίνει και αποδέχεται και ρυθμίζει τρόπον δεινά τον άνθρωπο. Εύκολα καθαίρεται ο νους. Όμως, ούτε αυτό είναι τέλειο στάδιο. Αυτό το οποίο μιλά ο Χριστός είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο λέγεται τελείωσης, θέωσης, αγιασμός του ανθρώπου, που πλέον προχωρά από μόνος του όταν παραμείνει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος και εισέρχεται αυτή η χάρη στην καρδία του ανθρώπου και εκεί πλέον συντελείται αυτό το οποίο θα σας πω τι είναι αυτό που λέγεται καθαρότητα. Σε αυτό το τρίτο στάδιο, παιδιά, καθαρίζει η καρδιά μας πλέον. Και ενώ στο προηγούμενο, ας πω ένα απλό παράδειγμα. Βλέπετε, μερικές φορές υφίσταται σε εμάς το εξής φαινόμενο. Ο νους μας λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις τώρα δεν είναι καλό, είναι αμαρτία. Και όλοι μας έχουμε πει, έτσι, ακόμα και όταν κάνουμε την αμαρτία, ο νους αθίσταται και λέει δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι καλό πράγμα, μην το κάνεις. Και όμως, ενώ το λέει ο νους μας, δεν μπορούμε. Δηλαδή, τρόποντινά,
σαν να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος μέσα μας, ο οποίος αψηφά την κρίση του νοός μας και οδηγεί μας προς την αμαρτία. Και ξέρετε πόσο φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Καμιά φορά είναι τόσο έντονο, ώστε σαν να οδηγά το σώμα του ανθρώπου από μόνο του. Εύχομαι να μην έχετε πείρα, αλλά μέχρι και το βιολογικό ξυπνητήρι, πώς το λέγει, βιολογικό ξυπνητήρι λέγεται αυτό που ξυπνάει ο άνθρωπος που μπορεί σε μια ώρα. Έχετε ακούσει αυτούς που ξυπνούν η ώρα μία για να πάω να δω, ξέρω εγώ, στον αντένα, πώς το λένε, τα παλιό έργα εκείνα. Ε? Μέχρι σε αυτό το σημείο, βέβαια, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους ότι τι ώρα ξέρουν για τα έργα. Ευτυχώς εγώ δεν έχω τηλεόραση, αλλά ούτε έχω δει ποτέ μου, αλλά πώς να πούμε, ξέρω, έτυχε να δουν ή να ακούσουν. Κοιμάται και ώρα μία παραπέντε ξυπνά. Λες και το κάποιο σπίτι του σούβλησε. Ξυπνά και πάει σαν το κοιμισμένο και ανοίγει την τηλεόραση και κάθεται εκεί και βλέπει γίνοντα σε καθαρσίες. Και το μυαλό του λέει, σταμάτα, βλέπεις αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα που κάνεις είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι καλό. Θα καταστραφείς με αυτό που κάνεις. Τίποτε. Εχμάλωτος εκεί. Είναι τόσο έντονο αυτό, παιδιά, που καμιά φορά, ξέρετε, ο άνθρωπος κλαίει, οδύρεται. Και όμως, δηλαδή ο νους του αθίσταται. Και έχω δει ανθρώπους που ξέρω ότι αυτό πράγμα που κάνω θα με καταστρέψει. Θα με διαλύσει, θα καταστρέψει την οικογένειά μου, ας πούμε. Την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, εμένα τον ίδιο. Θα την άξω όλα στον αέρα. Χάνομαι. Το ξέρει, δηλαδή η λογική του είναι σίγουρη ότι θα καταστραφεί με αυτό το πράγμα που κάνω. Όμως δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μέχρι που αρρωστά ο άνθρωπος πολλές φορές, ιδίως όταν τους πιάνουν αυτά τα ερωτικά, ας πούμε, συναισθήματα, βλέπει, είναι ερωτευμένος. Το μυαλό του λέει ότι αυτή που πας να πάρεις δεν είναι καλή, ξέρω εγώ, δεν πρέπει, είσαι παντρεμένος, χίλια δυο επιχειρήματα. Τίποτα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και να σας θυμίσω και κάτι από το Ευαγγέλιο. Θυμάστε ότι όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί από το χρυσό στο μυστικό δείπνο και πήγε να τον προδώσει, τότε λέει το Ευαγγέλιο, ευλήθη ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα. Τότε εμπήκε ο Σατανάς στην καρδιά του τελείως. Δηλαδή, ενώ ο νους είναι ελεύθερος, κρίνει σωστά, έχουμε σωστές κρίσεις, όμως η καρδία είναι εχμάλωτη. Η καρδία ακόμα είναι ακάθαρτος. Αυτό, παιδιά, κοιτάω και το ρολόι, αυτό συμβαίνει, ξέρετε, ας το πούμε έτσι, σαν παρονοχίδα και μπορώ να το κομιντιάσω μια άλλη φορά, και στο θέμα των ποικίλων πειρασμών του ανθρώπου, κυρίως των σαρκικών. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές διερωτηθήκατε, ας πούμε, ενώ μπορεί να μην έχει κανείς διάθεση να έχει σαρκικούς πειρασμούς, ας πούμε, πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο. Κι όμως, πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο, ενώ το μυαλό του λέει, κοίταξε, αυτός, αυτή, ξέρω εγώ, είναι συνάδελφος, είναι, ξέρω εγώ, συγγενής σου, γείτονά σου, ξέρω εγώ, γιατί όμως αισθάνεται μέσα στην καρδία του μια κίνηση διαφορετική, ενώ το μυαλό του δουλεύει άλλος πως. Αυτό το λέω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα που είχαν και οι αρχαίοι, ή μερικοί τέλος πάντων, μην τους πόλους, από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ήταν φιλόσοφοι, ο νους ήταν ξηράφοι. Βλέπετε, φιλοσοφία ελληνική, ευτυχώς έχουμε ένδοξο παρελθόν, τουλάχιστον. Το παρόν μας, ας μην το σχολιάζουμε για να μην απελπιστούμε για το μέλλον μας, αλλά έχουμε ένδοξο παρελθόν, είχαμε ένδοξους προγόνους. Ας είναι και 5.000 χρόνια πριν από εμάς. Λοιπόν, είχαμε ένδοξους προγόνους. Αυτοί οι ένδοξοι πρόγονοι, λοιπόν, οι σοφοί πρόγονοι μας, οι έχοντες νουν ως ξηρών εικονημένων, σαν το ξηράφι ακονισμένο, εν τούτης είχαν πάθει άτιμα, εσχρά, και κάμναν πράξεις σαρκικές, τις οποίες εν τολμαγαρίσουν να τις πει σήμερα.
παιδεραστίες και όνου και συναριθμός. Να μην πω παρακάτω, να χαλούμε για ατμόσφαιρα. Πώς θα κάνει τώρα ο ένδοξος Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο καημένος, ξέρω εγώ πώς λέγονται τους άλλους. Ένα σωρό τέτοιοι, ας πούμε. Λέγονταν κι τους ξέχασα. Γιατί, διότι ο νους ήταν δούλευε, αλλά η καρδία ήταν ακάθαρτος. Γι' αυτό παρέδωκε να αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμον νουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να ταπεινωθεί αυτή η επιρμένη καρδία τους. Όταν λοιπόν, παιδιά, η χάρη του Θεού εισχωρήσει από τον νου στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αμέσως εκεί έχουμε την ενεργοποίηση του βαπτίσματος και τότε βασιλεύει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας πλέον. Και τότε ο άνθρωπος καλεί και φωνάζει τον Θεό Πατέρα, ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και προσεύχεται για μας και φωνάζει Θεέ μου, Πατέρα μου. Τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει, αισθάνεται ότι είναι τέκνο του Θεού πλέον, είναι παιδί του Θεού, ότι ο Θεός έκαμε για αυτόν τα πάντα, τότε γίνεται βασιλιάς της κτήσεως ξανά, αποβάλλει από μέσα του τον φόβο, τη δειλία, τα κόμπλεξ, αυτά τα πράγματα που μας βασανίζουν και γίνεται άνθρωπος όπως ο Θεός τον προόρισε να γίνει. Τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού ελληλυθία εν δυνάμει. Από αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος νικά τον θάνατο, γίνεται όμοιος με τον Χριστό, κατά χάρη. Ο θάνατος πλέον γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό βιολογικό γεγονός άχρη καιρού και βασιλεύει ο άνθρωπος εφόλης της κτήσεως και εφόλων των δεδομένων. Και μέσα στην καρδία του δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να τον κινήσει, να τον αλλάξει, να τον μετατρέψει. Όλα είναι πλέον γύρω από την καρδία.